Καλησπέρα σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Μαρτίου, και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα πολιτική και κοινοβουλευτική. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κύριο Αντώνιο Κουντιέρες, είχε χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να τον ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη διαπραγμάτευση με τα Σκόπια αλλά και την τουρκική παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον κύριο Κουντιέρες να μεταφέρει μήνυμα στην τουρκική πλευρά για την ανάγκη για ταχεία, θετική έκφαση της υπόθεσης με την απελευθέρωση και επιστροφή των στρατιωτικών στην Ελλάδα. Από την πλευρά τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κοντζιάς χθες ενημέρωσε την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Η Αθήνα δεν ξέρει πότε θα λήξει υπόθεση με τους δύο στρατιωτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κεκλεισμένο των θυρών. Συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας, ο κ. Κοντζιάς φέρεται να υπονόησε ότι η Αθήνα εξετάζει κάποια θεσμική ενέργεια προς την Άγκυρα. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον συνάδελφο Κωστή Παρά, που έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που αφορούν τη συνεδρίαση χθες και την ενημέρωση του κ. Κοντζιά προς τους βουλευτές της Επιτροπής και Άμυνας της Βουλής εδώ στη Βουλή. Η συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές είναι απαράδεκτη και δηλητηριάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε χθες από τη Σύμη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο θέμα της κράτησης των δύο στρατιωτικών στην Αδριανούπολη. Η κυρία Κινηματά από την πλευρά της, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τόνισε πως η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι και θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να υποβαθμίσει το ζήτημα και συνιστά εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του χθες. Η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν σε τουρκικό έδαφος και κρατούνται σε φυλακές εκφράζει ανησυχία και τόνισε την κλιμάκωση για την τροπή που παίρνουν τα γεγονότα από εδώ και πέρα. Την ίδια στιγμή χθες, αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κύριος αρχηγός Ναύαρχος Αποστολάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη των δύο στρατιωτικών στον Εύρο. Στις επαφές που είχε τώρα χθες ο κύριος Καμένος, ο υπουργός Άμυνας στις Βρυξέλλες, είχαμε απάντηση από την κυρία Φεντερίκα Μοντερίνη, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Εξέφρασε την αλληλεγγύη στην Ελλάδα για τη σύλληψη των δύο στρατιωτών και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι παίκτες στην σκακέρα της Κυπριακής ΑΟΣ, καθώς στην περιοχή πλέον αμερικανικά πολεμικά πλοία, τη στιγμή που στο σημείο καταφθάνει και το ερευνητικό σκάφος της Exxon Mobil. Οι εξελίξεις έρχονται μερικές μέρες μετά τις τουρκικές στρατιωτικές προκλήσεις στην περιοχή. Στο οικονομικό περιβάλλον τώρα είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Σεντένο, τις πρώτες δηλώσεις εδώ στο ΑΠΕ, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σεντίνο, ο πρόεδρος του Eurogroup, τόνισε πως η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα σήμερα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πορτογάλος Υπουργός, προχώρησε και σε μια άλλη σειρά σχολείων και δεδομένων που είπε για την Ελλάδα, όπως ότι παίρνει το τιμόνι από εδώ και πέρα και είναι σχεδόν κάθε τομέα της οικονομίας μεταρρυθμισμένος, εξυγχρονίστηκε και έγινε πιο βιώσιμο. Αυτά όσον αφορά και την οικονομία που αναφέρθηκε ο κύριος Σεντένο. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα με τους καλεσμένους αλλά και τον κύριο και τον Κωστή Παρά. Είναι ήδη στο στήντο Κωστής και περιμένει να συζητήσουμε τι έγινε χθες στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Πριν πάμε όμως, δεν θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα δούμε μαζί τι θα συνεδριάσει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποιο είναι το νομοσχέδιο που ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Μπαίνει λοιπόν για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Παιδείας και έχει να κάνει με την κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ στις επιτροπές που θα συνεδριάσουν στις 10, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας θα συνεδριάσει με θέμα συζήτηση αιτήσεων άρσης ασυλίας βουλευτών και στη 1 το μεσημέρι η Επιτροπή Επιτροπή που διερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας θα συνεδριάσει με θέμα τον προγραμματισμό και διαδικαστικά από εδώ και πέρα θέματα. Κωστή, σε ακούμε. Τι έγινε χθες στην Επιτροπή με τον κύριο Κοντζιά? Λοιπόν, είχαμε μία τετράωρη συνεδρίαση, στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Κοντζιάς, ενημέρωσε τους βουλευτές όλων των κομμάτων για το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την κλιμάκωση που έχουμε το τελευταίο διάστημα με το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ναι. Να πούμε ότι τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο ομόλογος του Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, ο κ. Χρυστοδουλίδης, μάλιστα
πήρε το λόγο στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε στα ζητήματα των προκλήσεων που έχουμε από την Τουρκία στην περιοχή που γίνονται οι γεωτρήσεις για την εξέλιξη φυσικού αερίου και διατύπωσε τις γνωστές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Από εκεί και πέρα μπήκε και ένα θέμα ερωτήσεων προς τον κύριο Χρυστοδουλίδη από τους βουλευτές και προς τον κύριο Κοτζιά. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να καταγράψουμε είναι ένας προβληματισμός που θα έλεγε κανείς ότι διαπερνούσε την άποψη όλων των βουλευτών, οι οποίοι στη συνέχεια μιλώντας με δημοσιογράφους εκτός αιθούσης έδειχναν να είναι ανήσυχοι σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Άγκυρα το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Από τις πληροφορίες που έχουμε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών δεν αρνήθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία τραβάει το όλο θέμα δείχνει ότι προσπαθούν να συντηρήσουν για όσο χρόνο μπορούν αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν υπήρξε εκτίμηση, θέλω να σου πω, για το χρόνο. Δηλαδή, είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε μια εβδομάδα ή σε μερικές μέρες. Χθες, Κωστή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βεβαίως. Όλα τα site και τα ειδησιογραφικά πρακτορία είχαν μία δήλωση του κύριου Κοντζιά. Τώρα ήταν κάτι που είπε ο ίδιος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Δεν έκανε. Δεν έγινε. Άρα ότι θα τραβήξει σε πολύ σε χρόνο η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών. Έδειχνε από την όλη τοποθέτηση, ναι, έμοιαζε σαν να το φοβάται η ελληνική πλευρά, βλέποντας ότι η τουρκική πλευρά δημιουργεί συνέχεια προσχώματα. Αρχή να σου πω ότι αυτό το οποίο έφτασε ως εμάς από την ενημέρωση του εξωτερικών ως πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει συνταχθεί ακόμα το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή κρατούνται χωρίς να ξέρουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Γίνονται εικασίες. Επίσης, υπάρχουν αυτοί οι περιβόητοι εμπειρογνώμονες που θα ψάξουν τα κινητά των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Μάλιστα, να σου πω ότι έγινε γνωστό από την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών ότι θα μεταβεί στην Άγκυρα και Έλληνες πραγματογνώμονες, ο οποίος, ναι, θα συμμετάσχει στην όλη διερεύνηση. Έχει σημασία να κρατήσουμε από την ανάλυση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες ο κ. Κοτζιάς την άποψη της Αθήνας ότι έχουμε νέα δεδομένα τα οποία, αν θέλεις, ως ένα σημείο ερμηνεύουν και την κλιμάκωση των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι είναι προφανές, βλέποντας γεγονότα πια, πράξεις, ότι η Τουρκία έχει περάσει σε μια λογική μετά τα ίμια που ξεπερνάει πια τις γκρίζες ζώνες και πηγαίνει στη λογική του ότι αυτό μας ανήκει, είναι δικό μας. Και ένα δεύτερο, ότι πιέζεται από μια ιδιαίτερα σκληρή εκεί αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι γνωστό ότι φτάνει μέχρι το σημείο να ζητάει και την, να διεκδικήσει η Άγκυρα νησιά. Να σου πω ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας το λόγο πήρε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κουμουτσάκος. Ο κύριος Κουμουτσάκος ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσουμε στη σύσταση ενός ανώτατου συμβουλίου στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, εξηγώντας ότι τέτοιο συμβούλιο υπάρχει με άλλες χώρες, παράδειγμα Ιταλία-Σερβία, άρα γιατί να μην υπάρχει και με την Κύπρο. Κωστή, θα σας διακόψω, έλεγαν, ναι, ότι, να δούμε μαζί μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και θα συνεχίσεις για το τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες προς την Τουρκία για την υπόθεση των δύο στρατιωτικών. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και υπομονή. Η Τουρκία αργά ή γρήγορα θα κατανοήσει ότι όποια σκέψη να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς ένα σύνηθες μεθοριακό συμβάν είναι αδιέξοδη και θα αποβεί εις βάρος της. Αυτό είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι έμοιασε, από σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βουλευτών, να μην είναι αρνητική η πλευρά της Κύπρου και η πλευρά της κυβέρνησης. Θα το δούμε σε επόμενες μέρες αν μπορεί να υπάρξει αυτό το όρο. Επί της ουσίας ήδη υπάρχουν θεσμικές παράμετροι που διευκολύνουν αυτόν τον συντονισμό και υπάρχει έτσι κι αλλιώς συντονισμός μεταξύ Λευκοσίας και Αθήνας. Κωστή, είχαμε και ένα συμβάν με τον κύριο Κασιδιαρή. Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θέλησε να κάνει μετά το πέρας της συνεδρίασης δηλώσεις. Δημοσιογράφοι, βέβαια, ξέρεις ότι πάντα το επιδιώκουμε. Λοιπόν, ο κ. Κοντζιάς προσπάθησε μέσα να τους αποφύγει τους συναδέλφους που είχαν συγκεντρωθεί στη μία αίθουσα και βγαίνοντας από την άλλη βρέθηκε τέτα-τέτ μαζί μας. Τον ρωτήσαμε αν είναι αισιόδοξος. Η απάντηση που έδωσε είναι ότι θέλω να είμαι σοβαρός, κάνω τη δουλειά μου και δεν κάνω δηλώσεις, διότι δεν θέλω να πω πράγματα που μέσα δεν είπα. Και το λέω, και εδώ είναι το καρφί προς την πλευρά
του κ. Κουμουτσάκου και της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, και το λέω γιατί κάποιοι, ενώ δεν μίλησαν μέσα, σας έκαναν δηλώσεις. Και μέσα οι πληροφορίες λένε ότι αναφέρθηκε ο κ. Κοτζιάς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι υπήρχαν διαρροές, βεβαίως από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και κλεισμένο το τυρόν. Συνεδρίες για να τόσο ευαίσθητο το θέμα και αυτά που σας λέω εγώ προς ενημέρωσή σας να τα διαβάζω στα site. Τώρα, είχαμε στην αρχή της συνεδρίασης ένα επεισόδιο, ένα show θα το χαρακτήριζα, από πλευράς Ηλία Κασιδιάρη, πήρε το λόγο χωρίς να του δοθεί, φωνάζοντας όπως το συνηθίζει και επετέθη στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά, επικαλούμενος μάλιστα, και αυτό ήταν θα έλεγε κανείς η απόλυτη πρόκληση, δηλώσεις που είχε κάνει, φέρετο να έχει κάνει ο Ερντογάν, ότι η Τουρκία διαθέτει 4 βουλευτές στην Ελλάδα. Ζήτησε λοιπόν, δείχνοντας προς την πλευρά του κ. Μουσταφά, να φύγει εκτός συνεδρίασης. Ήταν έντονη η αντίδραση, θέλω να σου πω, όλων των πτερήγων, όλων των κομμάτων. Φώναζαν οι βουλευτές, ντροπή, έσχος. Ο κ. Κοτζιάς συλλήτευσε αυτές τις δηλώσεις από το βήμα του, λέγοντας ότι υιοθετείτε και ακολουθείτε την ρητορική Ερντογάν. Ο κ. Κουμουτσάκος και η κ. Μπακογιάννη ζήτησαν να διαγραφούν όλα από τα πρακτικά μας. Τα κυρία Μπακογιάννη επικαλέστηκε την παρέμβαση που πρέπει να υπάρξει από πλευράς Προέδρου της Βουλής του κ. Βούτση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρέπει να προσφύγουν πια τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για να βάλει κάποια όρια στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Χρυσή Αυγή. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις που είχαμε, που μας μετέφερες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Κοτζιάς, ότι άλλα υπόθηκαν μέσα και άλλα είπαν οι βουλευτές απ' έξω. Να φύγουμε από αυτό το θέμα, μάλλον θα μείνουμε στο θέμα, θα πάμε στις δηλώσεις και στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Μίλησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Στην κοινή προσπάθεια των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων και των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, έτσι ώστε να υπάρξει προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, υποδεχόμενος το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Ηγέτης μιας υπεύθυνης μεγάλης λαϊκής δύναμης στην Κύπρο, με αποφασιστική σημασία και για τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και με άριστες σχέσεις που και ο ίδιος και το κόμμα του έχει με την ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και με τις προσπάθειες τις ακαταπώνητες και στο διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε και τα νέα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται και ενυπάρχουν ως απόρρια το ότι δεν υπήρξε επίλυση και προώθηση και ορίμανση της λύσης του Κυπριακού πέρσι το καλοκαίρι, που τα πράγματα ίσως ήταν πιο όρημα παρά ποτέ. Οι νέες προκλήσεις όμως και τα νέα ζητήματα που τίθενται και αμφισβητήσεις στην περιοχή πρέπει σίγουρα να συζητιόνται σε στενή και σωστή βάση, έγκαιρα, και για να αντιμετωπίζονται, αλλά και πάλι για να οριμάζουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει συνολική επίλυση. Από την πλευρά του, ο κύριος Κυπριανού, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, στάθηκε στις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Τουρκία. Με φέρνουν εδώ δυστυχώς οι αρνητικές εξελίξεις στην Κύπρο, εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν έναν πολύ αρνητικό περιβάλλον που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να συζητήσουμε για όλα αυτά με την ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, που αποτελεί και το βασικότερο μας στήριγμα στον αγώνα τον οποίο διεξάγουμε για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Είναι προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ η λύση του Κυπριακού, γιατί κατανοούμε ότι δίχως λύση τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά, έχοντας δίπλα μας μια γείτονα χώρα όπως είναι η Τουρκία, που κλιμακώνει περαιτέρω την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της. Πάμε να διαβάσουμε τις εξελίξεις μαζί με τον κύριο Γιώργο Ευανιτίδη, βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
Και εμείς, κύριε Βαντίδη, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που παραμένουν στην Αδριανούπολη. Πήρε αναβολή χθες η δίκη. Είναι σε μια εξέλιξη καθημερινά το θέμα αυτό και με τις επαφές από ελληνικής πλευράς τώρα που έγιναν χθες με τον Υπουργό Άμυνας στις Βρυξέλλες. Και ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις και η κυρία Μοντερίνη είπε ότι εκφράζει την αλληλεγγύη της και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι, τι λέτε εσείς οι δημοκρατικοί συμπαράταξες τώρα, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα και την εξέλιξη? Το ζήτημα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων είναι πια θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με τις διαδικασίες που έχει το διεθνές δίκαιο, η χώρα πρέπει να προβάλλει παντού τις θέσεις της και να μην υιοθετεί άκρητα την όποια προπαγάνδα κάνει η Τουρκία, είτε τα 253 μέτρα, αυτά τα αστεία πράγματα τα οποία ακούμε. Νομίζω ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους και να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, οι οποίες, σας λέω, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα φέρουν τα στελέχη πίσω, διότι και η Τουρκία οφείλει να ακολουθήσει κανόνες και αυτό πρέπει να κάνει. Όλα αυτά τα οποία ίσως ταλαιπωρηθούν, άκουσα και εγώ χθες την προσέγγιση του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά με το εάν θα πάρει σε μπάκρος αυτή η υπόθεση ή όχι. Και ότι ήταν απεσιόδοξος. Η αισιοδοξία ή η απεσιοδοξία έχει να κάνει με τους χειρισμούς. Ας κάνουμε λοιπόν τους χειρισμούς που πρέπει, είτε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, σε επίπεδο δημιουργών σχέσεων, σε επίπεδο ΟΗΕ, και ας περιμένουμε βήμα-βήμα την εξέλιξη αυτών των ζητημάτων. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να το σύρει τόσο όσο κάνοντας καψόνι στην ελληνική πλευρά. Ας τελειώνει γρήγορα αυτό. Γιατί σας λέω ότι είναι πια θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Πιστεύετε, την εκτίμησή σας, θα θέλαμε ότι η Τουρκία αυτό το χρησιμοποιεί, το περιστατικό μέσω πίεσης στη χώρα μας, είναι κάτι που το ζητάμε πολύ αυτές τις μέρες και έχει να κάνει με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που είναι εδώ στην Ελλάδα, τον 18μηνο, νομίζω, λίγη σε λίγο καιρό, που πρέπει να αναθεωρηθεί η υπόθεσή τους και να ζητήσουν και το πολιτικό άσυλο. Πιστεύετε θα τραβήξει μέχρι τότε να φτάσουμε κοντά σε αυτές τις ημερομηνίες? Ελπίζω πως όχι. Στην Τουρκία δεν υπάρχουν, νομίζω, όρια όπως εδώ τα 18μηνο μπορεί μια υπόθεση να τραβά σε μάκρους. Κάθε φορά που είναι πιεσμένη η Τουρκία και είναι πιεσμένη σε άλλα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά, αυτή η συμπεριφορά και αυτού του είδους οι επιλογές της απέναντι σε εμάς, είτε παρενοχλώντας είτε παραβιάζοντας σύνορα, είναι μια, νομίζω, συμπεριφορά την οποία περιμένουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είχαμε μεγαλύτερη προβλεπτικότητα σε αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν περίμενε τέτοια επεισόδια όπως αυτό το οποίο συνέβη, έχουν συμβεί και συμβαίνουν, θεωρώ, σχεδόν πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα τώρα με την προστασία των σύνορων από την παράνομη μετανάστευση. Συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Θεωρώ ότι έπρεπε να ήμασταν πιο προβλεπτικοί. Συνέβη αυτό που συνέβη. Συμψηφισμός. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει τέτοιο συμψηφισμό, έχω την εκτίμηση. Πάντως, τώρα διαβάζω. Είμαστε κάτω του δικαίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συμψηφισμούς. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ακούμε από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και από όλα από τους βουλευτές που έρχονται εδώ στην εκπομπή ότι χρειάζεται ψυχραιμία και μια αποστασιοποιημένη λίγο όσον αφορά τις δηλώσεις. Αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση, ναι. Όμως, καθημερινά από την πλευρά της Τουρκίας η προκλητικότητα δεν έχει τέλος. Τώρα διαβάζω ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, να μην κάνει δηλώσεις για το θέμα και ζητάει και συλλήψεις στην Αθήνα με αφορμή κάτι επεισόδια που είχαμε, που κάψαν την τουρκική σημαία, να συλληφθούν τα μέλη του κόμματος που το έκαναν. Και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο ο κύριος Παυλόπουλος. Δηλαδή, βλέπουμε καθημερινά. Να κλιμάκωσε. Ναι, υπάρχει μια. Και κάθε μέρα κάτι βγαίνει και λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τώρα, έτσι. Παρόλο που το πώς η διακυβέρνηση της Τουρκίας είναι δικό του θέμα, είναι θέμα των πολιτών της Τουρκίας. Το πώς πολιτεύεται ο κύριος Ερντογάν, το τι προβλήματα θα έχει την επόμενη χρονιά στις προεδρικές εκλογές και πόσο ανάγκη έχει πια το ακροδεξιό κόμμα το οποίο τον πιέζει αφόρητα σε κατευθύνσεις οι οποίες κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά και είναι στο τραπέζι και πιθανόν να αυξάνεται διαρκώς η πίεση του τουρκικού Προέδρου εσωτερικά, κάτι το οποίο δυστυχώς έχει συνηθίσει να το εξάγει στους γείτονες. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να παίζει με τη φωτιά και εάν οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν, μάλλον δεν γνωρίζουν την ελληνική ψυχή, υπάρχουν και όρια και νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να περάσουμε. Σας λέω ότι το ζήτημα της
αιχμαλωσίας των δύο στελεχών είναι ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας. Και όσο κινούμε και όσο συζητώ με τους πολίτες, ιδιαίτερα στην περιοχή μου, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει σαν μια άλλη τουρκική πρόκληση. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Όχι, και νομίζω γρήγορα τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν. Θα περάσουμε, κύριε Αρβαντίδη, στο θέμα της Νοβάρτης. Πάμε να δούμε μαζί την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, το ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνεδρίαση. Το θέμα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής της Προκαταρκτικής Εξέτασης για την Νοβάρτη συζητήθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση χθες με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να θέτουν θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής και τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης να ζητούν να προχωρήσει η Επιτροπή στην κλήτευση μαρτύρων. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να επιμένει να ξεκαθαριστεί το θέμα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και την αντιπολίτευση να τονίζει ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα το θέμα των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν, συνεδρίασε η Προκαταρκτική Επιτροπή για την Νοβάρτης. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρασκευόπουλος, ανέφερε ότι το αντικείμενο της Επιτροπής είναι η αναζήτηση της αρμοδιότητάς της με αποτέλεσμα να αντιδράσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές Μάκης Βορύδης και Δημήτρης Σταμάτης ζήτησαν να καταργηθεί κατάλογος μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν, ενώ να κληθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ζήτησε και ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Να κληθούν και οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, και πρόσθεσε ότι αν η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να ευθελήσει την Επιτροπή, το ΚΚΕ θα αντιδράσει. Ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, επεσήμανε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει ουσιαστικά κατάργηση της Επιτροπής που ίδια ζήτησε να συσταθεί και πρόσθεσε ότι αν αυτό συμβεί, θα είναι επιχείρηση λάσπης. Πάμε λοιπόν στην Προκαταρκτική Επιτροπή που θα ασχοληθεί με την υπόθεση Νοβάρτης, κύριε Αρβανιτίδη. Βλέπουμε ότι χθες υπήρξε το εξής θέμα. Έχουμε μείνει ακόμα στο τι αρμοδιότητες θα έχει αυτή η Επιτροπή, είπανε τα κόμματα της κυβέρνησης, να προχωρήσει η Επιτροπή άμεσα στην κλήτευση μαρτύρων και στον προγραμματισμό. Ποιοι θα έρθουν να καταθέσουν για αυτή την υπόθεση, λέει αντιπολίτευση. Βουλευτή, συγγνώμη, αλλά αγγίζει τώρα της αστειότητας. Η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να συστήσει η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Εξεταστική Επιτροπή, Προανακριτική Επιτροπή για την Νοβάρτης και υποτίθεται ότι ο στόχος της είναι όλα στο φως σε αυτό το πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ξεκινάει η Επιτροπή και όπως δυστυχώς φόβου μας είπαμε στην διαδικασία, αυτή η Επιτροπή το μόνο που κάνει είναι να μην θέλει να κάνει πραγματική δουλειά. Όταν λέμε λοιπόν η δική μας θέση είναι όλα στο φως, τότε στην Επιτροπή πρέπει να έρθουν οι μάρτυρες, πρέπει να γίνουν ερωτήσεις, πρέπει να χυθεί φως σε αυτήν την πραγματικά το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι υπαρκτό. Η εμπλοκή των προσώπων όμως και η λάσπη στον ανεμιστήρα και κατηγορώ όλους, αλλά ξέρετε, είναι κρυμμένοι μάρτυρες, οι κατηγορίες, κάποιος τους είπε, κάποιος τους είπε. Αυτά όλα είναι, δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζουν, είναι ίδιων δημοκρατίας. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Αν τελικά η Επιτροπή συστήθηκε για να αποφασίσει ότι είναι αρμόδια και να πάει πίσω, τότε γιατί ήρθε στη Βουλή όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όμως επιμένουν στο θέμα της αρμοδιοτήτων, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Όσον αφορά. Γιατί θέλουν να κρύψουν την ουσία, γιατί θέλουν να μείνει η λάσπη, γιατί λεπτό, το έχουν ξανακάνει. Όσον αφορά αυτό. Το αν έχουν εισαγγελικές αρμοδιότητες, όσον αφορά το διαδικαστικό, ποιους μπορούν να καλέσουν, εκεί κολλάει, ας πούμε, το θέμα. Κολλάει. Εκεί αυτή η συζήτηση τώρα γίνεται. Κοιτάξτε, την δευτερομέρεια της Επιτροπής και τα επιχειρήματα, και εγώ δεν τα παρακολούθησα, αλλά εκτιμώ ότι το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι να ακουστούν οι κατηγορίες, για να μπορέσει ο κατηγορούμενος να αντικρούσει τις κατηγορίες. Αλλά αυτό δεν συμβεί, τότε και δεν μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, τότε για ποιο λόγο τη συστήσαμε. Για να πάμε στην Ολομέλεια, να βγάλουμε πολύ ωραίους λόγους, να φύρουμε λάσπη και κατηγορίες στους αντιπάλους μας και μετά άντε πάλι πίσω στη δικαιοσύνη και αν και όταν και όποτε. Άρα εσείς βλέπετε ότι έτσι όπως κυλάει τώρα η τρίτη μέρα, σε λίγο θα πάμε και τις επόμενες μέρες στη συνέχεια της Επιτροπής, ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτό θα γίνει, θα γυρίσει. Αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, θα γυρίσει η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Αυτό είναι η επιδίωξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θέλουν να μπουν στην ουσία της υπόθεσης. Είναι μια κατασκευασμένη υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και θα ξαναγυρίσει λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία που στα όρια της όποιας νομιμότητας όπως την αντιλαμβάνονται, δηλαδή μια ανακρίτρια μετά από τόσο καιρό έπεσε και άκουσε ονόματα πολιτικών προσώπων από κάποιους μάρτυρες, οι οποίοι απλά γενικώς περιέγραψαν, έχουμε διαβάσει, μην ξαναμπαίνουμε σε όλα αυτά, τις κατηγορίες όπου κάποιος άκουσε ότι κάποιος πιθανόν ίσως πήρε και αφού βρήκε ονόματα, τόσο λέει στη Βουλή, έγινε όλο αυτό το σόου και τώρα το γυρίζουμε πίσω. Νομίζω τόσο σοβαρά θέματα
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό τρόπο αντιμετώπιση, διότι επί τη ουσία κλείνουμε το θέμα αντί αν το ανοίγουμε. Αυτό το πολύ μεγάλο υποτίθεται σκάνδαλο το κλείνουμε. Και η δική μου κυβέρνηση τουλάχιστον. Το θέμα στη δικαιοσύνη δεν κλείνει ποτέ, όπως ξέρετε. Το θέμα στη δικαιοσύνη δεν κλείνει, γιατί η δικαιοσύνη συνεχίζει να έρευνα την υπόθεση. Μα ούτως ή άλλως θα συνεχίζει. Ναι. Αυτό το αίσθημα όμως της ατιμωρησίας που παράγεται για τον ελληνικό λαό είναι το χειρότερο. Επί της ουσίας, γρήγορα πρέπει να τελειώνουμε με όλες αυτές τις υποθέσεις. Όλα στο φως. Το δικό μου κόμμα, η δική μου παράταξη το κάνει πράξη. Αν και μας πόνεσε, είτε για την υπόθεση του Χατζόπουλου, για τα οικονομικά του κόμματός μας, είτε για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Πώς φτάνουμε στη δίωξη όλων αυτών των προσώπων και στη διερεύνηση των υποθέσεων με τις οικονομικές εισαγγελίες, με την διαδικασία της μη παραγραφής για το μαύρο χρήμα, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ποιος θα κάνει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, η δική μου πλευρά, το δικό μας κόμμα, η δική μας κυβέρνηση. Αν αυτά όλα δεν υπήρχαν, τότε απλά και μόνο θα πίστευε ο κόσμος ότι κάτι συμβαίνει. Έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, εμείς το κάναμε. Και εν πάση περιπτώσει για την Νεοβάρτης, για να τελειώνει και όλο αυτό το παραμύθι τη σκιά, όπως και τελείωσε η Νεοβάρτης, νομίζω θα έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις μετά από τις συζητήσεις. Μισός χρόνος το 2003 που αφορά τους προηγούμενους, αλλά μέχρι το 2007. Λέω για την υπόθεση με το μετρό. Το μετρό. Για να γυρίσω λοιπόν πίσω στην ιστορία της Νεοβάρτης, έχουμε περίοδο προστασίας, δηλαδή και υπουργούς σε προστασία. Δηλαδή, από τη μια λοιπόν, χειριζόμαστε το θέμα ώστε να μην αγγίξει τον κύριο Κουρουπλή και τον κύριο Ξανθό. Εντυπωσιακό το πόσο ο κύριος Κουρουπλής δεν βρέθηκε στους κατηγορούμενους. Και από την άλλη, έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα ανθρώπων που το χειρίστηκαν και ενώ σε ψηλό επίπεδο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, όπου η περίοδος της φαρμακευτικής δαπάνη εκτινάσεται, φτάνει από το 2, στο 5, 3 δισεκατομμύρια επιπλέον αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, μεσολαβεί μια περίοδο όπου αυτό πέφτει, ξαναγυρίζει στο νούμερο στο οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση που το χειρίστηκε και την εκτείναξε και τελικά εκείνη η περίοδος δεν βρίσκεται στο στόχαστρο προς διερεύνηση και αυτοί που προσπάθησαν να τη μειώσουν είναι κατηγορούμενοι. Αυτά τώρα, μπας περιπτώσει, αν αντέχουν στα όρια της κοινής λογικής, ας το παρακολουθήσουμε. Και σε μια περίοδο όπου το πρώτο θέμα που ανοίξατε και τα θέματα της επιθετικότητας της Τουρκίας ή τα προβλήματα που έχουμε συνολικά στα εξωτερικά μας, ζητήματα, σε εξωτερική πολιτική, προϋποθέτουν εθνική ομοψυχία, κάτι το οποίο σαν κάποιος να μην την επιδιώκει, στο κάτω-κάτω και λίγο πίσω να πήγαιναν αυτές οι επιλογές, δεν είναι κάτι φοβερό. Αυτή τη χρονική στιγμή ανοίγουν όλα τα θέματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως που ανοίγουν και έχουν θετική έτσι, χρειά και ενδιαφέρον τον κόσμο. Είναι η νέα αγροτική πολιτική που θα εφαρμοστεί μετά το 2020 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου. Στη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, είπε ο κύριος Αποστόλου, στο τραπέζι έχουν τεθεί προτάσεις για περικοπή του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και εξομοίωση των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Το σενάριο που υποστηρίζει η Ελλάδα, συνέχισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι να μην υπάρξει καμία μείωση και οι ενισχύσεις να χορηγούνται όχι αναστρέμα αλλά αναεκμετάλλευση. Μια τέτοια πρόταση στηρίζει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, είπε, καθώς και τις ορεινές ή νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Πίστη μας είναι, και αυτό το λέμε διαρκώς, ότι η αγροτική πολιτική πρέπει να παραμείνει μια ολοκληρωμένη κοινή πολιτική, να διατηρηθεί η σημερινή της αρχιτεκτονική, δηλαδή των 2 πυλώνων Α και Β, όπως σας είπα προηγούμενα, γιατί πρόκειται για 2 πυλώνες οι οποίοι θα έλεγα αλληλοϋπηρετούν τη βασική μας στόχευση. Οπωσδήποτε οι συγκεκριμένες ενισχύσεις να παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Στην τοποθέτησή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου αναφέρθηκε στα προβλήματα των αγροτών του Βορείου Αιγαίου και κυρίως στη μείωση των επιδοτήσεων κατά 40%. Ο κύριος Αθανασίου ζήτησε να δοθούν κίνητρα στους κτηνοτρόφους, των οποίων τα κοπάδια ξεκληρίστηκαν από επιδημία ευλογιάς. Την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αγροτικά προϊόντα, πρότεινε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ιωάννης Σαχινίδης.
και καυτηρίασε την πολιτική των ποσοστώσεων που επιβάλλεται στην εγχώρια αγροτική παραγωγή. Προβληματισμό μήπως η συζήτηση για εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκρύπτει την πρόθεση να αντικατασταθούν με εθνικούς πόρους οι επιδοτήσεις κοινής αγροτικής πολιτικής, εξέφρασε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχαήλ Τζελέπης. Για ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών με δόλωμα τις επιδοτήσεις, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Νικόλαος Μωραήτης. Προέβλεψε μάλιστα πως και η νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση ανεξαρτήτως της πορείας των διαβουλεύσεων. Ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών αναρωτήθηκε από πού θα βρεθούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία εισέφερε στον κοινωνικό προϋπολογισμό η Βρετανία και τα οποία θα χαθούν λόγω του Brexit. Επιπλέον, εκτίμησε πως το μέτρο της επικουρικότητας θα σημάνει περικοπή των άμεσων ενισχύσεων. Απαντώντας, ο κύριος Αποστόλου διαβεβαίωσε πως η χώρα μας δεν είναι μόνη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών και οικοδομούνται συμμαχίες ώστε να απαλληλθούν οι επιπτώσεις από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, κύριε Βαντίδη, την ενημέρωση του Υπουργού για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 2020 και μετά, πώς θα χαραχθεί. Υπάρχει όμως και ο αγροδιατροφικός τομέας. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι λάθος η προσέγγιση την οποία κάνουμε. Έχουμε μείνει πίσω και ακόμα και στον προβληματισμό και στη διαλεκτική που χρησιμοποιούμε. Επιδοτήσεις, όχι επιδοτήσεις, μικρή, μεγάλη. Κοιτάξτε, ο αγροδιατροφικός τομέας που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή, τη συσκευασία, επεξεργασία των προϊόντων. Και συνέχεια την τοποθέτηση στο ράφι κάποιου μεγάλου σούπερ μάρκετ μιας ευρωπαϊκής χώρας ή της δικής μας χώρας υποκαθιστώντας τις αγωγές. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βλέπεις απλά και μόνο αναπαραγωγό ή αναπεριοχή ή αναπροϊόν. Αν λοιπόν δεν πάμε σε μια σε ένα ολιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών στην σειρά που σας τα είπα, παράγουμε το φθηνότερο δυνατό κόστος ποιοτικά προϊόντα, αυτά που πρέπει αναπεριοχή. Στη συνέχεια, δένουμε την παραγωγή, την πρωτογενή μας παραγωγή με την δευτερογενή παραγωγή, ενώ με την επεξεργασία όλων αυτών. Τα δίνουμε περιεχόμενο, ταυτότητα, συσκευασία, ώστε να μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Σημαίνει ότι προσθέτουμε προστιθέμενη αξία σε αυτό που παράγεται από τη γη. Και αυτή είναι η διαφορά που θα μας δώσει παραπάνω εισόδημα στο σύνολο του αγροδιατροφικού τομέα. Αυτά τα προϊόντα, λοιπόν, αφού είναι ασφαλή, αφού είναι ποιοτικά, τα τοποθετούμε σε ράφια σούπερ μάρκετ ευρωπαϊκών ή άλλων χωρών, προκειμένου να φέρουμε εισόδημα στη χώρα. Αν δεν το πετύχουμε, το να συζητάμε κάθε φορά ποια είναι η τιμή και αν βγαίνουν τα έξοδα παραγωγής και αν ο αγρότης θα έχει εισόδημα ή δεν θα έχει, σας πληροφορώ ότι δεν θα έχει. Και αν πάψουν οι επιδοτήσεις που οι χώρες θα μειωθούν, ούτως ή άλλως. Μπαίνουν και φτωχότερες χώρες που πρέπει να κάνουν και αυτές πολιτικές αντίστοιχες στη διεύρυνση της Ευρώπης. Απ' τη μια λοιπόν κατηγορούμε τις επιδοτήσεις οι οποίες έφεραν αποδιοργάνωση στην αγροτική παραγωγή. Αυτό λέμε, ότι συνηθίσαμε τους αγρότες μας να μην παράγουμε σε επιδοτήσεων και όταν πάνε επιδοτήσεις να μειωθούν και να κάνουμε άλλου είδους πράγματα, τότε γιατί δεν έχουμε επιδοτήσεις. Ας διαλέξουμε λοιπόν ποιος είναι ο δρόμος και ο δρόμος είναι ένας. Στα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η ελληνική γη να προσθέσουμε υπεραξία μέσα από συσκευασία, μέσα από διαδικασίες επεξεργασίας, μέσα από καλύτερες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής, προκειμένου να μεγαλώσει η τιμή τους και αυτό να φέρει εισόδημα στη χώρα και στους παραγωγούς. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα φέρει και πρόκειται να φέρει στη Βουλή νέα, όχι νομοσχέδιο, να φέρει την κοινή αγροτική πολιτική που μπορεί να ψηφιστεί. Έτσι. Θα έρθει κάποια στιγμή στη Βουλή. Καμιά φορά γιατί περιλαμβάνει μέσα. Είναι άδικος. Θεωρούμε όλοι μας και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ότι ένας νόμος λύνει το πρόβλημα. Ποτέ οι νόμοι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Έχει τεράστια δουλειά από εκεί και πέρα, προκειμένου κάτι το οποίο θεσμοθετείς μέσα από μια διαδικασία νομική να υλοποιηθεί. Είναι θέμα της διοίκησης, είναι θέμα κατανόησης, είναι θέμα οι πολίτες να κατανοούν αυτό το οποίο το θεσμικό πλαίσιο και να κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτά λίγο δυσκολευόμαστε συνολικά ως κοινωνία και νομίζω ότι είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, διότι αν αυτά δεν συμβούν, τότε απλά και μόνο θα έχουμε καλές προθέσεις, οι οποίες ποτέ δεν θα γίνονται πράξη και πολιτική. Πάμε να δούμε μαζί ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και μετά θα περάσουμε και στις δηλώσεις του κ. Ζόραν Ζάεφ, γιατί και χθες εντυπωσίασε με αυτά που είπε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε εκδήλωση συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κομμάτων, φορέων και οργανώσεων, οι οποίοι ένα χρόνο πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές μίλησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.
Στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκέτε έλαβε χώρα εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Η Ευρώπη στο δρόμο της αλληλεγγύης, προοπτικές για μια αλληλέγγυα συνύπαρξη στην Ευρώπη». Τη διοργάνωσή της είχαν από κοινού το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Ίδρυμα Friedrich Ebert και το Παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ. Είναι πολύ σημαντικό για το Ίδρυμα η σημερινή εκδήλωση, γιατί υλοποιεί και μέσω αυτής της εκδήλωσης ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο εξωστρέφειας δράσεων και δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τις αρχές της, τις αξίες της, όχι με ένα νοσταλγικό ρετρό, αν θέλετε, τρόπο, αλλά να επανακάμψει στις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας, να ξαναβρει το βηματισμό της με την κοινωνία. Και όλα αυτά τα οποία υπηρέτησε και τα οποία πολλές φορές φαίνονται εύκολα και ξεπερασμένα, να τα ξαναβάλει στο τραπέζι και να τα βάλει στη συζήτηση. Το βασικό πρόβλημα με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι είναι η αδυναμία μας να προσδιορίσουμε τη λέξη εναλλακτικό. Δηλαδή επανέρχεται στη συζήτησή μας, όπως επίσης επανέρχεται να βρούμε μια άλλη Ευρώπη. Είναι ένας πολιτικός λόγος ο οποίος είχε μια χρησιμότητα στα πρώτα χρόνια της κρίσης και της ύφεσης. Πλέον έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητά του γιατί οι κοινωνίες, το κοινωνικό ζήτημα απαιτεί μια πιο προσδιορισμένη απάντηση. Ποια είναι επιτέλους αυτή η εναλλακτική? Εάν το προσφυγικό έρχεται να πατήσει πάνω στις αδυναμίες των ευρωπαϊκών κοινωνιών που είναι αυτές που εκφράζονται με την τραγδαία αύξηση των ακροδεξιών κομμάτων και κινημάτων, με την ξενοφοβία η οποία έχει πλήρως ρατσιστικά χαρακτηριστικά, έστω και αν κάνουμε ότι δεν τα ακούμε συνήθως, αυτό οφείλεται, και το λέω εμφαντικά για να προκαλέσω λιγάκι, στο ότι δεν έχουμε επαρκείς δημοκρατικές δομές. Στη συζήτηση μίλησαν επίσης η Γκέζιν Εσβάν, πρόεδρος της Επιτροπής Αξιών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, και ο Άξελ Τρόστ, αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος της Αριστεράς. Κοινός τόπος των ομιλητών, η ανάγκη, όπως σημείωσαν, η ευρωπαϊκή οικογένεια να ενισχύσει τους δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας με όλα τα μέλη της και ιδιαίτερα μεταξύ αυτών του Βορρά και του Νότου. Παράλληλα, μίλησαν για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για το προσφυγικό, καθώς και για μια στρατηγική αντιμετώπισης φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως και για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και των πολιτικών λιτότητας. Την εκδήλωση συντόνισε η Κάκη Μπαλή, αρχισυντάκτρια της Κυριακάτικης Αυγής, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης από εδώ και πέρα, μετά τις επόμενες ευρωεκλογές? Ήδη αλλάζει το σκηνικό. Βλέπετε τι έγινε και στην Ιταλία και πώς δημιουργούνται τα νέα δεδομένα, τι γίνεται στη Γερμανία. Και επειδή μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, αυτό είναι και ο σκοπός της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εχθές ο κύριος Ζόραν Ζάεφ πρότεινε το Σύνταγμα της Ελλάδας σχετικά με το πώς μεριμνά η χώρα μας για τους Έλληνες του εξωτερικού να αλλάξει. Προκρίνει διεθνή συμφωνία για το όνομα αντιαλλαγής του Συντάγματος του δικού τους και επιμένει για την ταυτότητα των Μακεδόνων. Όλα καλά λοιπόν. Όλα στη σειρά, όλα στην ατζέντα. Λοιπόν, τα έβαλε όλα τα θέματα ο κύριος Ζάεφ. Καταρχήν για την Ευρώπη είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν χρειαζόμαστε λιγότερο Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο Ευρώπη. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο σε αυτή την οικογένεια μπορούμε οι λαοί και να συνεργαστούμε και να βρούμε τις πολιτικές αυτές οι οποίες θα εξασφαλίσουν καλύτερο μέλλον για τους πολίτες. Πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα και να ανησυχεί και την ηγεσία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι τάσεις εθνικιστικές οι οποίες διαπιστώνει κανένας στις χώρες και της Ιταλίας. Οι εκλογές είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και το λέω και για τη χώρα μας, διότι όταν δεν πετυχαίνουμε εθνική συνεννόηση, όταν δεν μπορούμε να βηματίσουμε, τα άκρα ευνοούνται και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και στην ελληνική πολιτική. Σας προβληματίζει η άνοδος στην Ιταλία αυτό των πέντε αστέρων? Προφανώς. Γενικότερα ο ιταλικός λαός, απογοητευμένος και αυτός, διάλεξε άκρα. Και το Εθνικιστικό Κόμμα και το Κίνημα των Πέντε Αστεριών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες και φαίνεται ότι οι λαοί της Ευρώπης είναι απογοητευμένοι από την ηγεσία που χειρίζεται σήμερα και είναι κάτι που η Γερμανία και η Γαλλία και όσοι πρέπει να το και η Ευρώπη πρέπει να το ακούσουν, να το δουν ιδιαίτερα. Διότι οι εξελίξεις δεν φαίνονται να είναι και στην κατεύθυνση της ενιοποίησης στρατηγικής και κατανόησης των λαών. Εκτιμώ λοιπόν ότι θέλουμε παραπάνω Ευρώπη παρά λιγότερο Ευρώπη. Αυτό που δείχνουν οι εκλογές. Αν δούμε τώρα
μιλάμε για τα Σκόπια και για το. Τι δηλώσει, κύριε Ζεφ. Πώς είναι δυνατόν από μια θέση όπου είχαμε ως σύνθετη ονομασία με, γενικό, με γεωγραφικό προσδιορισμό και αυτό ήταν αποτέλεσμα ομοφωνίας των πολιτικών αρχηγών όταν συνέβη. Από την, το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν ότι τα Σκόπια είχαν πρόβλημα διότι ήθελαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνεται ελληνικό πρόβλημα, πραγματικά είναι κάτι που πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να κατανοήσει. Και αυτό συνέβη με τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ξαφνικά λοιπόν γίνεται θέμα μεταξύ των δύο εταίρων συνεταίρων της κυβέρνησης, και είναι τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καμένο λοιπόν κάνει αυτές τις δηλώσεις όπου δεν θα ψηφίσει ή δεν προκρίνει κανένα, καμιά ονομασία με το όνομα Μακεδονία. Ο κύριος Τσίπρα λέει ότι θα έχει το όνομα Μακεδονία. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία μεταξύ των εταίρων συνεταίρων της κυβέρνησης, χωρίς το να επιδιωχθεί κοινή στάση και ομοψυχία μετοσύνων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στο Συμβούλιο, σε νέο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, μια κρυπτό διπλωματία, η οποία τελικά καταλήγει στο να αισθανόμαστε σαστισμένοι, γιατί η άλλη πλευρά βάζει τα ζητήματα αυτά. Εμείς ήδη, με δηλώσεις η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχει πει: μα πρέπει, μα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάπου το όνομα Μακεδονία. Και από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έχουμε: μα το όνομα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, αλλάξτε εσείς το σύνταγμά σας. Νομίζω ότι είναι συμπεριφορές της άλλης πλευράς, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς αυτό που το οποίο διαμορφώθηκε στη χώρα μας, οι οποίες πραγματικά στο μέγεθος της χώρας η οποία επιδιώκει την είσοδο της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βαντίδημος, υπάρχει και το εξής. Αν δείτε λίγο τα πράγματα από μια έτσι, πιο αποστασιοποιημένη θέση, βλέπετε ότι και η κυβέρνηση και στο θέμα της Τουρκίας αλλά και στο θέμα των Σκοπίων διατηρεί την ψυχραιμία της. Το ότι κάνει δηλώσεις ο κύριος Ραζάεφ και λέει ό,τι θέλει και ό,τι επιθυμία έχει για την θετική έκβαση αυτής της ιστορίας με το όνομα, δεν σημαίνει ότι αυτά θα γίνουν δεκτά και από την ελληνική πλευρά. Έχετε δίκιο. Είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση στη χώρα του. Αυτό για τον κόσμο, υπάρχει για το λαϊκό αίσθημα. Ότι όταν βρίσκεσαι με ισότιμα πρόσωπα να κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο μιλάει, μιλάει ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος ζητά την κατανόηση της χώρας μας προκειμένου να λυθεί ένα ζήτημα και αποθρασύνεται κάνοντας τέτοιου είδους δηλώσεις που κατανοεί ότι δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική πλευρά, τότε κάποιος τώρα του έχει δώσει το δικαίωμα. Διότι αν τελικά εμείς είμαστε οι σόφρονες, οι οποίοι πάντα έχουμε την, στην εξωτερική μας πολιτική, πάντα προσέχουμε, αλλά όσους, με όσους έχουμε πρόβλημα, αυτοί αποθρασύνονται, κάτι δεν κάνουμε καλά. Είτε δεν εκπέμπουμε τη δύναμη την οποία διαθέτουμε, είτε τα μηνύματά μας είναι ασαφή και θολά, είτε και εμείς μιλάμε, και θα αναφερθώ στην θέση του κ. Καμένου, με όρους εσωτερικής. Αλλά τι είναι όλο αυτό που καλούμαστε όλοι να τοποθετηθούμε για την εσωτερική πολιτική? Συζητάμε για την ουσία, ναι, για τα ζητήματα τα οποία έχουμε, που όλοι έχουν σε χώρες οι οποίες βρίσκονται. Άλλοι έχουν οικονομικά θέματα να διευθετήσουν, άλλοι έχουν γραμμές συνόρων. Παντού υπάρχουν αυτά. Αλλά πώς το καταρθώνουμε κάθε φορά εμείς να βρισκόμαστε απολογουμένοι? Αυτό είναι κάτι το εντυπωσιακό. Πιστεύετε, κύριε Αρβαντίδη, πως χρειάζεται να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών εκ νέου για και για το θέμα των Σκοπίων αλλά και για την τουρκική προκλητικότητα και το θέμα των διαρρηξιμάτων? Αυτό που πρέπει να εκπέμψει η ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το ζητήσει η κυρία Γεννηματά. Το ζητά συνεχώς. Νομίζω ότι το θέμα είναι πιο πολλά τα θέματα τώρα. Το θέμα της εθνικής συνεννόησης είναι το πρώτο το οποίο βάζει ο δικός μου πολιτικός χώρος διαρκώς στην ατζέντα. Και το βάζαμε και από το 2015 για την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης και για την ανάγκη οικοδόμησης εθνικής θέσης ακόμα και στη σχέση μας με τα μνημόνια, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτονόητο είναι όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, όταν έχεις ανάγκη με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο να εκπέμψεις και τη βούλησή σου και την θέση σου σχετικά όταν έχεις προβλήματα, τι άλλο παρά να χαλιβδώσεις το εσωτερικό μέτωπο. Δυστυχώς οι επιλογές της κυβέρνησης είναι διαλυτικές απέναντι σε αυτό, με τις επιλογές τις οποίες κάνει και πρέπει να εξηγήσει ποια είναι αυτή η στιγμή όπου όλα είναι ανοιχτά. Όλα τα θέματα στην εσωτερική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτά, την ίδια στιγμή που όλα τα θέματα στην εξωτερική πολιτική άνοιξαν εκ νέου. Μάλιστα. Και για παράδειγμα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, είδα και τον κύριο Βούτση προηγουμένως σε κάποια από τα ρεπορτάζ σας, σχετικά με τον ορισμό του προϊσταμένου της υπηρεσίας. Για το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, λέτε. Φέρος, όταν ζητάει η παράταξή μου να κατευθούν 10 φάκελοι να λάβουν γνώση η Επιτροπή Επιλογής,
Και ο κ. Βούτσης λέει μετά το τέλος της διαδικασίας, αφού επιλέξουμε, αλλά τα δείτε. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές. Αυτές δεν είναι καν συμπεριφορές δημοκρατικές. Αυτές που αρνούμαστε να κατανοήσουμε ποια είναι αυτή η μεθοδολογία την οποία επιλέγει η κυβέρνηση να πολιτεύεται και η ίδια η Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής, να επιλέγει όσον αφορά τέτοιες κορυφές διαδικασίες. Αν τελικά κάθε ένας ο οποίος εκπέμπει μια άλλη φωνή είναι ακατάλληλος, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Βραντίδη, να πάμε λίγο στο θέμα του συνεδρίου που είναι τώρα το Μάρτιο. Έχει ξεκινήσει η εκλογή συνέδρων ή θα ξεκινήσει? Έχει πάρει δύο αναβολές, αν δεν κάνω λάθος. Μία αναβολή. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η εκλογή συνέδρων. Ούτως ή άλλως το συνέδριο είναι 16-17-18, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και για εμάς είναι πρωτόγνωρες διαδικασίες, ενώ να οργανωθούν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, να δώσουμε δυνατότητα και στους άλλους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στο εγχείρημα να εκφραστούν. Αυτοί οι άλλοι φορείς που λέτε, ας πούμε το ποτάμι, κύριος Θεοδωράκης, υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία και συνένεση σε όλα τα θέματα στην πορεία προς τις εκλογές του συνεδρίου τώρα το Μάρτιο? Δηλαδή, τα πάτε καλά, να το πω απλά, μέχρι στιγμής? Ο κύριος Θεοδωράκης και γενικά ο χώρος έχει ένα ρίσο στο πασισμό, έχει έναν άλλο τρόπο λειτουργίας. Και αυτός οφείλει να κατανοήσει το πώς λειτουργούμε εμείς και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε αυτή τη διαφορετική φωνή την οποία εκπέμπει και μπορεί να είναι και χρήσιμη. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι, αν θέλετε, οι εκπομπές μηνυμάτων διαφορετικών, ο πλουραλισμός, τελειώνει, πάμε σαν συνέδριο που εκεί θα συγκροτηθούν όργανα. Δηλαδή από το συνέδριο που θα ολοκληρωθεί, θα συγκροτηθούν τα όργανα, θα ξεκαθαρίσει. Τα όργανα έχουν την ευθύνη. Θα είναι μία η γραμμή. Μα αυτό θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως θα εκπέμψουμε. Θα παρουσιαστούν τα κείμενα δουλειάς τα οποία έχουν γίνει σε κάθε τομέα ώστε να αποκτηθεί η ιδεολογική ταυτότητα και ποιοι είμαστε, τι επιδιώκουμε, αυτό να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο, να συγκροτηθούν όργανα και να αφηματίσουμε στη συνέχεια οικοδομώντας ένα χώρο ο οποίος όσο υπάρχει αυτό το μπέρδεμα στην ελληνική πολιτική σκηνή χρειάζεται για να έρθει η χώρα σε μια κανονικότητα για να ισορροπήσουν τα πράγματα. Είναι ανάγκη και δημιουργείται αυτός ο φορέας και δεν είναι για να υπερασπιστούμε την ιστορία μας. Έτσι, υπάρχει ανάγκη στην ελληνική πολιτική σκηνή να υπάρχει ένας σοβαρός κεντροαριστερός φορέας και αυτό επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε. Ξέρετε όμως ότι αυτός ο χώρος είχε πάντα και κάποιες παθογένειες και ίσως ακόμα να μην έχουν εξαφανιστεί. Στο θέμα της εκλογής συνέδρων, επί της διαδικασίας, έχετε καταλήξει? Υπάρχει και κάποια διαφωνία, θέλω να πω, με τους άλλους φορείς? Ο κάθε φορέας θεωρεί ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί με το μεγαλύτερο αριθμό μελών, ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα. Λογικό είναι στην αριθμητική να υπάρχουν πάντα ζητήματα, αλλά και οι εταριστήδη μέλη είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό. Μάλιστα. Και η εκλογή των ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν είναι απαραίτητη. Ούτως ή άλλως γιορτή θα είναι. Τόσα άτομα σε ένα συγκεκριμένο χώρο επιδιώκοντας μια νέα αρχή, όπως αυτό δηλώθηκε με τη συμμετοχή επιλογής του επικεφαλής και της Προέδρου της κυρίας Γεννήματα, νομίζω ότι αυτό το χρώμα είναι απαραίτητο και να είστε σίγουροι ότι θα βρούμε τον τρόπο να φτιάξουμε αυτό το οποίο εμείς ονειρευόμαστε και πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η ελληνική πολιτική σκηνή. Κύριε Βραντίδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στην πρωινή ανάγνωση. Καλή σας ημέρα. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Επιτροπή Ισότητας. Η κοινή δράση του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών είναι απάντηση στην εγκληματική μάστιγα της εμπορίας ανθρώπων. Διακήρυξαν ομόθυμα οι εκπρόσωποι των κομμάτων, των αρμοδίων υπηρεσιών της πολιτείας και των κοινωνικών φορέων στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής. Αποφασίστηκε και ο προγραμματισμός της Επιτροπής από εδώ και πέρα. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Αφροδίτη Σταμπουλή, εισηγήθηκε τον προγραμματισμό της επόμενης περίοδου με έμφαση στο διάλογο για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις επισκέψεις σε δομές υποδοχής προσφύγων, την ενίσχυση της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, όπως οι αντίστοιχες επιτροπές άλλων Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ήταν άλλωστε η αναφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή από την Ελλάδα της σχετικής σύμβασης. Ο Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Ηρακλής Μοσκόφ, τόνισε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για ένα νέο σχέδιο δράσης και έδωσε έμφαση στην εισαγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του μαθήματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων επεσήμανε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και χαρακτήρισε ως άθλιο ιδεολόγημα τη θεωρία περί δήθεν ελεύθερης επιλογής των γυναικών που πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος,
Ανέφερε ότι η εμπορία ανθρώπων έχει τρεις στόχους εκμετάλλευσης, τη σεξουαλική, την εργασιακή και την επαιτία. Και υπογράμμισε ότι τα καταγεγραμμένα θύματα προέρχονται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μεγαλύτερο αριθμό να είναι από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στις προσπάθειες της ελληνικής αστυνομίας να αντιμετωπίσει το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων, αναφέρθηκαν ο ταξίαρχος Γεώργιος Καστάνης και ο αστυνόμος Α. Σπυρίδων Μπράτσικας, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς, όπως επεσήμαναν, το έγκλημα αυτό μεταλλάσσεται ραγδαία στη μεθοδολογία του. Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη, ανακοίνωσε ότι θα τροποποιηθούν διατάξεις που αφορούν την καταβολή αποζημίωσης και την παροχή νομικής συνδρομής στα θύματα, ενώ θα επεκταθεί το πεδίο της διερεύνησης του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων στις νέες μορφές του, όπως είναι η αναγκαστική γάμη. Η βοηθός συνήγορος του πολίτη, Θεόνη Κουφονικολάκου, επεσήμανε τη σημασία της δημιουργίας ενιαίου συστήματος καταγραφής των ανηλίκων, αλλά και ενιαίου τρόπου διακρύβωσης της ανηλικότητας, και ζήτησε την επιτάχυνση της ψήφισης από τη Βουλή του νόμου για την Επιτροπή Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο η κοινωνία να αντιληφθεί ότι στις περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών ένα μέρος τους θα παραμείνει μόνιμα στη χώρα, και ζήτησε την ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. Η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Χαραλαμπία Γαλανοπούλου Φραγκούλη, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η τήρηση ειδικού βιβλίου καταγραφής εργαζομένων στις αγροτικές εργασίες και η διαρκής έλεγχη, με στόχο την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση. Στο όνομα της Ελλάδας, έτσι είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που πραγματοποίησε η γαλλική τηλεόραση και πρόκειται να προβληθεί και στο γαλλικό κοινοβούλιο. Η δημιουργός μίλησε στο κανάλι της Βουλής για τους λόγους που γυρίστηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Πάμε να δούμε αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί σήμερα στις 11 το βράδυ από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Λίγους μήνες πριν το τέλος του ελληνικού προγράμματος, που αν και με εποπτεία συνεπάγεται το τέλος μιας μακράς μνημονιακής περίοδου, η γαλλική τηλεόραση αφιερώνει 90 λεπτά στην Ελλάδα. 2015-2018. Μια τριετία εντάσεων στην καρδιά της Ευρώπης. Τίτλος του ντοκιμαντέρ «Στο όνομα της Ελλάδας» και στόχος του να αναδείξει μια άλλη οπτική, αυτή που ακροβατεί ανάμεσα στην πολιτική και τον πολιτισμό. Πόσο επηρέασε η οικονομική κρίση την πολιτική αλλά και την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας? Στο ερώτημα που τίθεται, καλούνται να απαντήσουν παράγοντες του πολιτικού βίου αλλά και εκπρόσωποι των πολιτιστικών θεσμών της χώρας. Η ταινία αναμειγνύει τον λόγο των πολιτικών με τον λόγο των καλλιτεχνών, με στόχο να αναδείξει τη νίκη της τέχνης στη διάρκεια της κρίσης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την ελληνική κρίση ως έναν καθρέφτη αλλά και ένα μάθημα για όλους τους Ευρωπαίους. Vous êtes ici pour filmer un documentaire sur la crise financière. Oui, je suis ici en Grèce pour tourner un film sur la crise financière, les deux ans du gouvernement Syriza, son combat, et dans lequel je mêle aussi l'art. Donc je mêle l'art et les politiciens, et les politiciens clés de ce pays qui ont mené ce combat. Et aussi les artistes. Et aussi la crise des réfugiés. Et aussi la crise des réfugiés, mm-hmm. Évidemment. On ne peut pas passer sous silence la crise des réfugiés. Quel est le but de ce documentaire? Le but de ce documentaire, qui s'appelle Au nom de la Grèce, était de donner la voix aux Grecs, parce qu'en France, on connaît très mal la Grèce. Les documentaires ou reportages qui ont été faits n'ont pas renvoyé une image forcément positive. Mm-hmm. Et mon but, parce que je connais un peu la Grèce, c'était de donner une autre image de la Grèce, de donner la voix aux gens qui mènent ce combat, comme je le disais, en particulier les politiques, les politiciens et les artistes, pour montrer une autre image de la Grèce. Η Γαλλίδα δημιουργός του ντοκιμαντέρ, με εμπειρία αρχικά στο BBC και το Channel 4 της Μεγάλης Βρετανίας και στη συνέχεια στα γαλλικά δίκτυα RT, France Television και Canal Plus, επισκέφθηκε την Ελλάδα για να αποδώσει τη μεγάλη εικόνα, αλλά και να δει τη χώρα με μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά.
Η τηλεόραση της Βουλής τη συνάντησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Maintenant, vous êtes ici, au Parlement hellénique, et vous avez déjà parlé avec le président du Parlement, M. Voutsis. Vos impressions, et qu'est-ce que vous allez faire, avec qui vous allez parler? En effet, j'ai fait un entretien avec M. Voutsis, et ça a été, un assez bel entretien de fond, et c'est très intéressant, parce qu'il représente la vieille génération et aussi la continuité de la gauche grecque, puisqu'on parle bien d'un gouvernement de gauche. Nous cherchons les principaux acteurs de ce combat et nous espérons, voilà. Γυρίσματα έγιναν και στη γειτονιά γύρω από τη Σοφοκλέους και την Ευρυπίδου, εκεί όπου πρωταγωνίστησε η ηρωίδα του βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών Μυθιστορήματος Εύα, τη συγγραφέως Έρση Σωτηροπούλου. Στα Εξάρχεια, μια περιοχή σύμβολο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της πτώσης των συνταγματαρχών, και στην Επίδαυρο, ως σύμβολο της τέχνης, αλλά και ως σύνδεσμο της αρχαίας με τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια 60 λεπτή εκδοχή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο όνομα της Ελλάδας» θα προβληθεί στο γαλλικό κοινοβουλευτικό δίκτυο LCP, ένα υποδειγματικό μοντέλο κοινοβουλευτικής τηλεόρασης που έχει ως στόχο την αναμετάδοση των εργασιών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αλλά και παράδοση πλέον στην παραγωγή σημαντικών ντοκιμαντέρ. Το φιλόδοξο εγχείρημα πάντως πήρε παράταση. Η παραγωγή προχωρά σε επιμήκυνση των γυρισμάτων στην Ελλάδα, εντάσσοντας περισσότερες εικόνες και μαρτυρίες. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή του τόπου, με ιστορικά γεγονότα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως θα επιμελείται στο βίντεο που ακολουθεί ο Γιώργος Γαβαλάς. Σαν σήμερα το 1938 πεθαίνει ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε πρωθυπουργός την περίοδο 7 Οκτωβρίου του 1924 έως 26 Ιουνίου του 1925 και υπήρξε στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια της σύντομης πρωθυπουργίας του επέλυσε το πρόβλημα ίδρυυσης της πρωτεύουσας, συνάπτοντας σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία Ούλεν. Εξορίστηκε από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά στην Πάρο, όπου αρρώστησε και πέθανε στην Αθήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η ελληνική πολιτεία τίμησε τον Μιχαλακόπουλο, ονομαδοτώντας προς τιμή του τη γνωστή κεντρική οδό των Αθηνών Μιχαλακοπούλου. Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές έγινε στις 31 Μαρτίου του 1947 στη Ρόδο μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Στις 9 Ιανουαρίου του 1948 η τέταρτη αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει τον νόμο που αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα και τερματίζεται το μεταβατικό στάδιο της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Σαν σήμερα Κυριακή, 7 Μαρτίου 1948, ο Παύλος και η Φρυδερίκη φτάνουν στη Ρόδο, συνοδευόμενοι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, υπουργούς στρατιωτικούς και άλλους επισήμους. Είναι η μέρα που τα νησιά μας, τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της εθνικής ολοκλήρωσης, από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, γίνονται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 2004, ημέρα Κυριακή, περίπου 7,6 εκατομμύρια Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Έπειτα από 11 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή επιστρέφει στην εξουσία. Εξασφαλίζει άνετη πλειοψηφία 165 εδρών έναντι 117 εδρών του Πασόκ, που πριν από δύο μήνες εξέλεξε ως νέο πρόεδρό του τον Γιώργο Παπαδρέου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλαμβάνει 12 έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ 6 έδρες. Εκτός βουλισμένη και πάλι το ΔΙΚΙ, που παίρνει 1,79% και το νέο ιδρυθέν ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη με 2,19%. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Μείνετε στη συχνότητά μας. Στις 10 ξεκινάει στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την κύριο σύμβαση για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.